Πάμε να σας συστήσουμε τρεις εκπροσώπους ενός σχολείου που τα δύο νομίζω τελευταία χρόνια ταξιδεύει, φωτογραφίζει, γνωρίζει. Ενός τυχερού σχολείου προφανώς. Μάλλον. Γιατί και εγώ τους ζήλεψα όταν άκουσα το πρόγραμμα που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Είναι το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Οι εκπρόσωποι μαθητές που είναι δίπλα μας είναι η Ελένη Αναστασάκη. Ελένη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μεσημέρι. Είναι ο Ζαχαρίας ο Κατσαμάνης. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Ζαχαρία. Και είναι και ο Γιώργος ο Ζαγκλής. Ζαγκλής. Δεν θα το έλεγα. Γιώργο, σωστά. Από πού είναι η καταγωγή, από πού Θεσσαλία. Θεσσαλικό. Ναι. Θεσσαλός λοιπόν ο Γιώργος. Μαζί τους, συνοδεύοντάς τους και σήμερα στην εκπομπή, αλλά έχω την αίσθηση, είναι και ο άνθρωπος που έχει τρέξει το πρόγραμμα και μιλάμε για το πρόγραμμα Comenius, είναι η καθηγήτριά τους, είναι καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, η κυρία Μανέτα Παναγιώτα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ. Ταξιδεύετε κι εσείς μαζί με τα παιδιά? Εγώ θα ταξιδέψω στην Πολωνία τον ερχόμενο Μάιο, αλλά η ψυχή του προγράμματος είναι ο κύριος Τζορμπατζάκης, ο πληροφορικός του σχολείου μας, mm-hmm. που είναι ο συντονιστής μας, και επίσης η κυρία Θανασιάδου, φιλόλογος, που βοήθησε πάρα πολύ με τις ιδέες της, τις πολύ δημιουργικές. Και ταυτόχρονα συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι των ξένων γλωσσών, μαθηματικός κτλ. Συνάδελφος των καλλιτεχνικών βοήθησε πάρα πολύ. Όλοι βοήθησαν. Εγώ απλά ήμουν διαθέσιμη σήμερα και μπορούσα να έρθω. Πείτε μου λίγο κάτι, τι σχολείο είσαστε εσείς και τι πρόγραμμα βρήκατε και ακολουθείτε, ώστε τα παιδιά να συνδυάσουν αφενός όλες αυτές, να κινητοποιήσουν όλες αυτές τις ειδικότητες των καθηγητών και να ταξιδεύουν κιόλας. Είναι ένα σχολείο συνηθισμένο. Από τη μία πλευρά, αλλά και ένα σχολείο με πολλά προβλήματα. Είμαστε σε μία περιοχή, μάλλον υποβαθμισμένη, που έχουμε πολλά προβλήματα. Το 10ο είναι στη Γιώφυρο. Είμαστε στη Γιώφυρο, πίσω από το Μελίρητο. Έχουμε μεγάλη ομοιομορφία στο υλικό μας. Έχουμε παιδιά από μεσαίας οικονομικής κατάστασης οικογένειες. Έχουμε παιδιά με χαμηλή οικονομική επιφάνεια. Έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς μαθητές. Και έχουμε μια μεγάλη δυσκολία στο να συντονίσουμε όλα αυτά τα παιδιά και αυτά μεταξύ τους να τα βρουν. Και γι' αυτό είχαμε την ιδέα αυτού του προγράμματος, που βοηθάει πάρα πολύ στο να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά μεταξύ τους, αλλά και ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες να νιώσουν ότι είμαστε πολίτες της Ευρώπης ή του κόσμου και όχι μόνο της ανακαλύπτουν την ετερότητα. Πείτε μας λίγο για τη φιλοσοφία αυτού του προγράμματος, από πού βρίσκετε πόρους για να πληρώσετε αυτά τα ταξίδια, mm-hmm. και τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι ανταλλαγές mm-hmm. επισκέψεων μαθητών από την Ελλάδα, το δικό σας γυμνάσιο, από την Πολωνία και από την Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και από εκεί προέρχονται οι πόροι. Βεβαίως έχουμε και ανθρώπους που βοηθούν εδώ, θα τους πούμε λίγο αργότερα. Συμμετέχουν η Πολωνία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία, όπως είπατε. Έχει ξεκινήσει και η Τουρκία, αλλά λόγω του ότι έγιναν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, γι' αυτό φέτος δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν. Από εκεί. Ξεκινάμε. Οι πόροι έρχονται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει ένα σκελετό. Σας λένε ότι κάπως έτσι θα κινηθείτε και από εκεί και πέρα το προσαρμόσετε, φαντάζομαι, στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ξεκινάμε με το θέμα. Ταξιδεύοντας τα παιδιά, τι κάνουν? Δεν πάτε απλά για αναψυχή. Υπάρχει μια προετοιμασία από εδώ. Mm-hmm. Και συναντούν παιδιά που έχουν κάνει μια αντίστοιχη προετοιμασία και σε άλλες χώρες. Ξεκινάμε με το θέμα μας που για μας ήταν από πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Είναι διαιτές το πρόγραμμα. Είναι η φωτογραφία. Mm-hmm. Μαθαίνουν το κάθε παιδί, η κάθε ομάδα στη χώρα της, διάφορα πράγματα για τη φωτογραφία, πώς φωτογραφίζουν πρόσωπα, πώς φωτογραφίζουν τοπία, φωτογραφίες χώρων, όπως σε αρχαιολογικούς χώρους και αυτά, παραδοσιακή, αρχιτεκτονική και διάφορα άλλα πράγματα. Στέλνουν τις εργασίες τους ο ένας τον άλλον, τις φωτογραφίες τους, διαλέγουμε τις καλύτερες και τις δείχνουμε στα σχολεία μας όλες οι χώρες. Βλέπουμε και εμείς τώρα κάποιες βραβευμένες και ξεχωριστές, βλέπαμε μάλλον, φωτογραφίες που είναι έργα των παιδιών. Ναι. Και αυτό είναι το πιο γοητευτικό, ότι βλέπουμε παιδιά που μερικές φορές μπορεί να δυσκολεύονται μες στη σχολική τάξη, αλλά όταν τους δώσεις κάτι άλλο να ασχοληθούν, mm-hmm. όπως την τέχνη της φωτογραφίας, δραστηριοποιούνται, κάνουν πράγματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, νιώθουν και αυτοί ότι εντάσσονται στην ομάδα και είναι πολύ πιο χαρούμενοι με το σχολείο και τη ζωή. Γιώργο, για πες μας για τη δική σου εμπειρία. Τώρα είσαι στην τρίτη γυμνασίου. Συμμετείχες από πέρυσι προφανώς, έτσι. Ναι. Είσαι στην ομάδα από πέρυσι. Πώς το έζησες όλο αυτό, ποια είναι και η σχέση σου με τη φωτογραφία, αν νωρίτερα ήξερες ότι είναι κάτι που σου αρέσει και σε εκφράζει, αν το ανακάλυψες στην πορεία όλο αυτό? Εντάξει, σαν εμπειρία είναι μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί
γνωρίζουμε και κάποια άλλα άτομα από άλλες χώρες. Μπορούμε να γνωρίσουμε την νοοτροπία τους και μπορούμε να μάθουμε και από αυτούς κάτι που δεν ξέρουμε κι εμείς. Σίγουρα. Τώρα η φωτογραφία εμένα πάντα μου άρεσε να τραβάω φωτογραφίες στις διακοπές, βόλτες με τους φίλους μου. Δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα με φωτογραφία. Πάντα μου άρεσε. Σου άρεσε. Ναι. Με το κινητό, έχεις αγοράσει μηχανή. Ναι, και με το κινητό, αλλά κυρίως με μηχανή. Γιατί βγαίνουν πιο καλές, πιο καλή ανάλυση. Ήξερες να τραβάς όμως πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες ή έμαθες μέσα από τη διαδικασία αυτού του προγράμματος? Ήξερα. Είχες ένα ταλέντο. Ναι. Αλλά στην πορεία και μέσα από το πρόγραμμα έμαθα καλύτερα και πιο πολλά πράγματα. Ταξίδεψες σε κάποια χώρα? Όχι ακόμα. Θα πας κάπου? Δεν το ξέρω αυτό. Ο συντονιστής μας το ξέρει. Ζαχαρία, εσύ πήγες στην Πορτογαλία, έτσι δεν είναι? Για πες μας εκεί τι κάνατε, τι συνέβη, πού πήγατε? Κάθε χώρα έχει κάποιες δραστηριότητες, έχει προγραμματίσει. Ταξιδέψαμε εμείς εκεί πέρα, μας υποδεχτήκανε, κάναμε δραστηριότητες, εκδρομές. Σε ποια πόλη πήγες στη Λισαβόνα? Στην Πράγκα. Μάλιστα. Στην Πράγκα ήταν το σχολείο, αλλά πήγαμε και στη Λισαβόνα. Μείνατε πού? Στα σπίτια των παιδιών. Τα οποία παιδιά τώρα φιλοξενείτε εσείς εδώ, ναι, στα δικά σας σπίτια. Ναι. Και τη γλώσσα πώς συνέβησαν μεταξύ σας? Αγγλικά. Στα αγγλικά. Επίσης και τα παιδιά στην Πορτογαλία πάλι με τη φωτογραφία είχαν καταπιεστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Είχατε κοινά θέματα, Ελένη? Δηλαδή, εσείς κάνατε, ξέρω εγώ, φωτογραφίσατε αρχαιολογικούς χώρους εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, και ψάξατε να βρείτε κάτι αντίστοιχο και εκεί? Ναι. Αντίστοιχο με όλες τις χώρες, και με την Ολλανδία και με την Πολωνία και με την Πορτογαλία. Και εσύ Πορτογαλία πήγες, έτσι? Και εγώ μαζί με τον Ζαχαρία. Και για πες μας για την εμπειρία, τι άρεσε σε αυτό? Δεν είναι πρώτη φορά που ταξιδεύεις μόνη σου? Ναι, πρώτη φορά μόνη, χωρίς γονείς, πρώτη φορά που έμπαινα σε αεροπλάνο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι οικογένειες ήταν υπέροχες, μας υποδεχτήκανε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαν. Μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε κάτι άσχημο, κάποια απώλεια, ήταν όλα πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ξαναπάω ταξίδι. Πήγαμε αρκετές εκδρομές, βόλτες. Φωτογραφίσατε κιόλας? Ναι, πάρα πολλές φωτογραφίες. Γύρω στις 2.000 φωτογραφίες βγάλαμε. Τι ξέρατε την Πορτογαλία, ξέρατε την ιστορία αυτής της χώρας? Όταν πήγατε, τι περιμένατε να δείτε και τι είδατε τελικά? Περιμέναμε να δούμε μία... Λέγανε όλοι ότι ήταν μία πόλη με κρίση. Δεν είδαμε κρίση, είδαμε μία πολύ όμορφη πόλη. Μια όμορφη χώρα βασικά, και οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις που επισκεφτήκαμε ήταν και οι τρεις υπέροχες. Και εμείς έχουμε κρίση, αλλά αν έρθει κάποιος επισκέπτης, πού θα το καταλάβει ότι έρχεται σε μια χώρα με οικονομική κρίση? Δεν θα το καταλάβει, μόνο αν ζήσει στην Ελλάδα. Λογικό, δεν είναι? Ποιες είναι οι εικόνες, μια και φωτογραφίζετε και μιλάτε με εικόνες που αποτυπώνουν την κρίση στην Ελλάδα και δεν τις είδατε στην Πορτογαλία, που επίσης μαστίζεται από οικονομική κρίση? Εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φτωχοί στους δρόμους, ενώ εκεί δεν γίνεται αυτό. Εννοείς άστεγοι? Τους άστεγους ή τους ζητιάνους, τους επέτες? Και τα δύο. Δεν υπάρχουν εκεί τόσοι άνθρωποι. Ελάχιστοι. Mm-hmm. Σχεδόν καθόλου. Mm-hmm. Στην κουλτούρα τους οι Πορτογάλοι πώς είναι? Μοιάζουν με εμάς? Είναι σαν και εμάς? Δηλαδή, όταν βρισκόσασταν μέσα στα σπίτια τους, νιώθατε σαν να είστε σε μια ελληνική οικογένεια? Ναι. Ναι, περνούσαμε πολύ ωραία. Κάναμε πράγματα που τα κάνουμε και εμείς εδώ. Η μουσική βέβαια διαφέρει λίγο, γιατί αυτοί ακούν περισσότερο ξένα. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Τι φαγητά φάγατε, ας πούμε, Ζαχαρία, στην Πορτογαλία και σ' αρέσανε πολύ? Βασικά, μία μέρα έφαγα στο σπίτι του παιδιού. Φάγαμε ένα κρέας με βραστά αυγά μέσα. Αλλά το ωραίο τώρα είναι αυτό, βρε Ζαχαρία? Ωραίο τώρα ήταν αυτό, κρέας με βραστά αυγά? Εντάξει. Ήτανε... Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Διαφορετικό πάντως από αυτά που τρώμε εμείς. Αλλά το παραδοσιακό του φαγητό λέγεται goldfish και είναι ψάρι με πατάτα στο φούρνο. Εμένα δεν μου άρεσε πολύ. Το έφαγα, δεν μου άρεσε. Θα τα λέμε δηλαδή και μεταξύ μας. Ναι. Τι σου άρεσε περισσότερο από το ταξίδι σου στην Πορτογαλία? Εντάξει, μπορεί να είναι μια εικόνα αυτό, έτσι. Οτιδήποτε σου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σου. Ωραία είναι το να περιμένει την επόμενη πτήση, τι δραστηριότητε. Εντάξει, όλα. Ζαχαρία, πιο ωραία είναι τα κορίτσια στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα? Άκου τώρα. Είναι κρίσιμο το ερώτημα, να ξέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι είναι πιο ωραία στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ξαναπάει να ξαναδεί. Απάντησε.
Τι να πει, έχει ελαδίτικα κορίτσια στο περιβάλλον του. Όταν επέστρεψαν τα παιδιά από τα ταξίδια, φαντάζομαι τους είδατε, μοιράστηκαν μαζί σας τις εμπειρίες τους. Πώς τους βρήκατε, τουλάχιστον ενθουσιασμένοι? Ναι, ήταν οπωσδήποτε ενθουσιασμένοι. Ένα ταξίδι είναι πάντα μια εξαιρετική εμπειρία. Και το να κουβεντιάζεις με παιδιά από άλλες χώρες επίσης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τους άρεσε πολύ. Ήταν συναρπαστικό για αυτούς. Ναι. Τώρα που μιλάμε, το δικό σας γυμνάσιο και τα σπίτια των μαθητών σας έχουν ανοίξει και φιλοξενούν παιδιά από την Πορτογαλία. Και από τις τρεις χώρες. Α, και από τις τρεις χώρες. Και οι καθηγητές από τις τρεις χώρες, οι οποίοι μένουν έξω σε ξενοδοχείο. Αυτή η ανταλλαγή πώς είναι και τι εμπειρίες μοιράζεστε? Να πούμε ότι και πίσω από τις κάμερες, και λυπούμαστε που δεν μπορούμε να τους έχουμε και μπροστά, είναι κάποιοι μαθητές φιλοξενούμενοι των παιδιών. Όπως μας εξήγησαν οι συνάδελφοι από τα ξένα σχολεία, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένα από τη φιλοξενία. Τη βρίσκουν πάρα πολύ ζεστή και πάρα πολύ ανθρώπινη. Ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που περίμεναν. Mm-hmm. Ναι. Και γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους γονείς που άνοιξαν τα σπίτια τους με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πρόσφεραν το καλύτερο δυνατό, παρόλο που είμαστε σε φάση οικονομικής κρίσης. Και προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά να νιώσουν άνετα, που πήραν τηλέφωνο τις οικογένειές τους στο εξωτερικό για να τις διαβεβαιώσουν ότι τα παιδιά τους περνούν μια χαρά, που ενδιαφέρονται για το να μην κρυώσουν, να μην πεινάσουν, να βγουν να διασκεδάσουν, να τα καλέσουν στο σπίτι τους και να κάνουν πάρτι για αυτά, όλα μαζί. Όλα αυτά τα παιδιά. Και που μαγείρεψαν σήμερα, γιατί το βράδυ θα έχουμε ένα μεγάλο πάρτι στο σχολείο από χαιρετιστήριο. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Ναι, είναι εξαιρετικό. Να συμβαίνει και να ανοίγεις το σπίτι σου, γιατί δεν είναι απλά ότι έρχεται κάποιος για λίγο για να πιει ένα καφέ μαζί σου για μισή μία ώρα. Μένει ένα παιδί στο σπίτι και για εσάς είναι πάρα πολύ μεγάλο μάθημα το ότι πήγατε κι εσείς σε μια οικογένεια που δεν τη γνωρίζατε καθόλου. Οι γονείς σας ήταν διστακτικοί στο να φύγετε να πάτε, ας πούμε, στην Πορτογαλία και να μείνετε σε ένα σπίτι που δεν ήξεραν καν ποιοι είναι οι άνθρωποι εκεί, ο μπαμπάς και η μαμά? Όχι, απλά εντάξει, στην αρχή φοβήθηκαν, ανησύχησαν λίγο, επειδή δεν ξέραμε και την οικογένεια. Αλλά μετά, εντάξει, δεν ήταν κάτι δύσκολο, ούτε... Υπήρξαν και σχετικές διαβεβαιώσεις, φαντάζομαι, και από εσάς. Οπωσδήποτε, οι καθηγητές που συνόδευαν στα ταξίδια αυτά είχαν εποπτεία, μιλούσαν με τα παιδιά καθημερινά, ώστε να βεβαιώνονται ότι περνάνε καλά, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνεννόησης ή οποιοδήποτε άλλο. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή. Έχω το περιθώριο να κάνω μία ερώτηση ακόμη? Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμη και στα ελληνικά σχολιά υπάρχουν φασαρίες ανάμεσα σε ομάδες, γιατί ο ένας μαθητής είναι Αλβανός, ο άλλος είναι από το Πακιστάν ή δεν ξέρω εγώ, είναι ψηλός ή χοντρός ή διαφέρει. Εσείς γνωρίσατε παιδιά από άλλα κράτη, με άλλη κουλτούρα, μοιάζουν τα παιδιά μεταξύ τους, έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια όνειρα, τα ίδια προβλήματα, κι ας είναι από άλλες χώρες, από άλλες θρησκείες? Σίγουρα όλα τα παιδιά μοιάζουν, τουλάχιστον εμείς από ό,τι είδαμε. Τέτοιου είδους φασαρίες εμείς δεν είδαμε στο σχολείο. Καλά, ίσως ήταν και επειδή είχαν προετοιμαστεί για αυτές τις μέρες που θα ήμασταν εμείς εκεί. Πιστεύω ότι είναι περίπου ίδιες οι συνθήκες σε όλα τα σχολεία μεταξύ παιδιών. Σίγουρα υπάρχουν φασαρίες. Όλα είναι. Γιώργο. Τι? Σε ποια χώρα θα ήθελες να ταξιδέψεις από αυτές που είναι στο πρόγραμμα? Ήταν η Τουρκία στο πρόγραμμα. Και ήθελα να επισκεφτώ την Κωνσταντινούπολη, αλλά... Όπως μας είπε και η καθηγήτριά σας, βγήκε εκτός. Αλλά λόγω του ότι αποχώρησε από το πρόγραμμα, λόγω κάποιων δικών της λόγων... Αναβλήθηκε και το ταξίδι. Αναβλήθηκε το ταξίδι. Σου εύχομαι να ταξιδέψεις και στην Τουρκία και όπου αλλού θα είστε, για φωτογράφηση, στα πλαίσια του προγράμματος Κομμένιους, για τις φωτογραφίες, για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Προλαβαίνουμε να ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς όχι. Ο χρόνος μας μόλις ολοκληρώθηκε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.